χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 12 Ιουλίου ας δούμε μαζί τους κυριότερους τίτλους του δελτίου μας. Αισιόδοξα μηνύματα στην αγορά από την έλευση Τούρκων τουριστών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση Τούρκων στην αγορά από το Πάσχα και μετά. Πόλος έλξης, φθηνές τιμές σε συνδυασμό με επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα. Ναι, έχω την εντύπωση ότι η προσπάθεια που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που υπήρχαν για να μπορούν να έρχονται οι φίλοι Τούρκοι προς το νησί έχουν αποδώσει. Έτσι λοιπόν, ιδιαίτερα φέτος από Πάσχα και μετά, βλέπουμε μία ροή ανάποδη από αυτή που είχαμε συνηθίσει και η αγορά μας καθημερινά, μπορούμε να πούμε, έχει Τούρκους. Ιδιαίτερα ορισμένες περιόδους και ορισμένες εποχές που ίσως είναι αργίες, για αυτούς δεν ξέρω, είναι γιορτές, η αγορά πραγματικά γεμίζει. Και σήμερα ο νομός μας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σήμερα 12 του μηνός Ιουλίου, ο νομός Χίου βρίσκεται σε κατάσταση επικινδυνότητας 4. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, δηλαδή των ισχυρών ανέμων, είναι πολύ υψηλή. Γι' αυτό ακριβώς και μας δίνεται αυτός ο δείκτης επικινδυνότητας, έτσι ώστε να ενημερώσουμε και να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Καθαρισμό των τειχών του φρουρίου και φωτισμό τους προγραμματίζει ο Δήμος Χίου. Και στη συνέχεια θα πάνε μέσα και μέσα στο κάστρο να καθαρίσουν ανάλογα τους κοινόχους, τους χώρους, να δώσουμε μια διαφορετική αισθητική στο κάστρο. Η αρχαιολογία περιμένει να κλείσουμε και το πάρκιν εδώ μπροστά, ένα κομμάτι του πάρκιν για να μπορέσει να ξεκινήσει τα έργα της ανασκαφής για να βρει το παλιό γεφυράκι στην Πόρτα Ματζόρε. Και στη συνέχεια θα περιμένουμε την έγκριση του ΚΑΣ για να δημοπρατήσουμε το μεγάλο αυτό έργο του φωτισμού, διότι εγώ πιστεύω ότι μόνο και μόνο ο φωτισμός, ειδικά τη νύχτα, θα το αναδείξει το κάστρο. Συμβάντα εγκατάλειψης και κακομεταχείρισης ζώων καταγγέλλει διαδικτυακά ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χίου, σημειώνοντας ότι για τα ζώα η Χίος είναι το νησί του τρόμου. Γίνεται καταρχήν ένα θετικό βήμα, και αυτό θα το πούμε και στο τέλος για να μείνουμε με μια καλή εντύπωση, ότι ο Δήμος Χίου ανέλαβε να πληρώνει τις θεραπείες, τα εμβόλια, τις στηρώσεις των αδέσποτων ζώων, όπως ήταν υποχρέωσή του και δεν είχε ξαναγίνει. Από την άλλη, πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ενέργειές μας, κυρίως όσον αφορά την ενημέρωση του κόσμου,